θα κάνει σε δεύτερο χρόνο τη σέντρα η προβολή από το Σβιντέρ. Είναι του ΠΑΟΚ, Μπίσεσβαρ από τα αριστερά στο άνοιγμα του Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννη με τα αριστερό γυρίζει προς την περιοχή. Μπίσεσβαρ με τα αριστερό σουτάρει. Out. Πέφτει ο Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έξω για τον Εσίτη. Εσίτη του φεύγει το κοντρόλ. Θα σουτάρει. Πράγματι σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Γκολ από τον Ακπομ. Πανηγυρίζουν με τον Εσίτη οι συμπαίκτες του, γιατί βέβαια είναι ένα πολύ πολύ σπάνιο φαινόμενο, αλλά νομίζω ότι ο Ακπομ είναι ο σκόρερ. Στο 58 το σούτ του Εσίτη δεν πρέπει να έβρισκε εστία, βρήκε πάνω στον Ακπομ, χαμογελάει και ο Αμπέλ Φερέρα για αυτή την κόντρα και το γκολ που λογικά χρεώνεται στον Τσούμπα Ακπομ. Εδώ και πάλι το replay με τον Εσίτη να πατάει, σουτάρει πάνω στον Ακπομ. Το Φερέρα να παίζει με τρία στόπερ. Πέλκα στο μεταξύ, παλιά πονηρή για τον Μάτος. Μπαίνει από τα δεξιά ο Μάτος, πατάει περιοχή. Μάτος γυρίζει στον Κούτσια, θα σουτάρει με τα αριστερό. Γκολ για τον Κούτσια. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο Γιώργος Κούτσιας που πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τη μεγάλη ομάδα του Δικεφάλου. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς. Σαφώς χρειάζεται και ψυχολογία. Βλέπετε πώς το χαίρεται και δικαίως το χαίρεται. Καλή επίθεση και πάλι για τον ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστές Πέλκα, Μάτος και το τελείωμα του Κούτσια. Εδώ η παλιά στο Βραζιλιάνο που μπαίνει, δεν βλέπει προς την εστία, βλέπει στους συμπαίχτες. Ο Κούτσιας παρότι δείχνει να χάνει το κοντρόλ, με το αριστερό επιχειρεί το γυριστό και σκοράρει ο νεαρός που πάντα έχει πολύ καλά πατήματα σε αυτά τα τελειώματα. Εδώ παρότι φαίνεται να του φεύγει το πρώτο κοντρόλ, πατάει πολύ καλά και γυρίζει. Σκοράρει εκεί που είναι.